Αγίου Πατρόνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κεντρική διάθεση, τηλέφωνο 210-5238-305. Η ώρα είναι 10. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Τον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός, τη μουσική επιμέλεια έχει Μαρινέλα Πολυζώτη και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των μεγάλων αφιερωμάτων θα αναφερθεί στον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Όπως λέει και το όνομά του, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Όσιος Αθανάσιος, που το πραγματικό επώνυμό του ήταν Τούλιος, αλλά από την πολλή αγάπη του προς τη γενέτειρά του, την Πάρο το αντικατέστησε με το Πάριος και έτσι έχει μείνει γνωστός στις γενιές. Γιατί είναι γέννημα θρέμα της Πάρου. Συγκεκριμένα γεννήθηκε στο Κόστο της Πάρου το 1722. Και οι γονείς του ήταν Κυκλαδίτες. Ο πατέρας του Απόστολος καταγόταν από την Καταβατή της Ύφνου, που και εκεί σήμερα βρίσκουμε οικογένειες που έχουν το επώνυμο Τούλιος ή Τόλιδες. Η μητέρα του ήταν από την Πάρο, από το αρχιχοντικό γένος του νησιού Δαμία. Επιφανής θεολόγος και μέγας διδάσκαλος του γένους, από τους πολυγραφότερους και σπουδαιότερους συγγραφείς της εποχής του. Την πρώτη παιδεία του την λαμβάνει στη γενέτειρά του και συνέχισε το 1745 στη Σμύρνη, κοντά στον Ιερόθεο Δενδρινό και τον ιατροφιλόσοφο Χριστόδουλο. Το 1752 αναχώρησε για το Αγιώρος και γράφτηκε στην περιώνυμη Αθωνιάδα σχολή, που διήφθηνε ο νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης και αργότερα ο Ευγένιος Βούλγαρης. Μαθήματα άκουσε αργότερα στην Κέρκυρα και από τον Νικηφόρο Θεοτόκη. Με παράκληση του Παναγιώτη Παλαμά έρχεται στο Μεσολόγγι, αλλά μετακλήθηκε στη Θεσσαλονίκη για να διδάξει μεταξύ των ετών 1767 με 1770. Από την Αθωνιάδα σχολή όπου κλήθηκε για να διδάξει αναγκάστηκε να αποχωρήσει εξαιτίας της αναμίξεώς του στις έρηδες των περίφημων Κολυβάδων. Έτσι φτάνει στη Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνει τη διεύθυνση της εκεί σχολής μέχρι το 1786, επιθυμώντας να επιστρέψει στην Πάρο, την γενέτειρά του και πολύ αγαπημένο του νησί. Αναχώρησε στα τέλη του 1786 από τη Θεσσαλονίκη, αλλά τελικά αντί για την Πάρο βρίσκεται στη Χίο. Διευθυντής της σχολής της Χίου, κατόρθωσε να τη διευρύνει και να την οδηγήσει σε μεγάλη ακμή μεταξύ των ετών 1788 με 1811. Σε ηλικία 90 χρονών περίπου αποσύρεται στο μονίδριο του Αγίου Γεωργίου Ρευστών στη Χίο και εκεί πεθαίνει στις 24 Ιουνίου του 1813.
Στην επιτύμβρια πλάκα, ο συνασκητής του Όσιος Νικηφόρος, τον οποίον γιορτάζουμε την 1η Μαΐου, γράφει «Η πολύκροτος Αθανασίου φήμη, η περικλεής και πανένδοτος μνήμη, πάντων τη σωσήν ενηχή θαυμασίως και εις έπαινον πάντες κοινή αξίως». Στον ίδιο τάφο ετάφε αργότερα ο Όσιος Νικηφόρος. Τα οστά του Οσίου Αθανασίου μεταφέρθηκαν στο οστεοφυλάκιο του εκείνα Ιδρύου, αλλά αποτεφρώθηκαν κατά τον εμπρισμό του 1822. Η αγιοκατάταξη του Αγίου Αθανασίου του Παρίου γίνεται το 1995, 20ος αιώνας, τέλος του 20ου αιώνα, και ακολουθία προς τιμήν του Αγίου έχει γράψει ο μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης. Ο Αθανάσιος ο Πάριος ανήκει στη μεγάλη χωρία των διδασκάλων του γένους μας, που με όλη τους τη δύναμη εργάστηκαν ακαταπώνητα για τη μόρφωσή του. Πρέπει όμως να σημειωθεί εδώ ότι ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, διδάσκαλος, ήταν πολέμιος των νέων ιδεών του διαφωτισμού και της γαλλικής επαναστάσεως, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε να ξεσηκώσει τη σφοδρότατη διαμαρτυρία του Χιώτη Αδαμάντιου Κοραή. Το συγγραφικό έργο του καλύπτει ευρύτατο χώρο της θεολογικής και της θύραθεν επιστήμης. Τα έργα του, εκδομένα και ανέκδοτα, θα μπορούσαν να καταταγούν στις παρακάτω γενικές κατηγορίες: απολογητικά, δογματοκανονικά, λειτουργικά, παιδαγωγικά, βιογραφικά, ποιητικά, ομιλίες, λόγοι και επιστολές. Όσοι σώζονται βέβαια. Εδώ έτσι ξεκίνησα την εκπομπή αυτή, αυτό το αφιέρωμα στον Όσιο Αθανάσιο τον Πάριο, με μια περίληψη γενικότερα του βίου και του έργου του. Στη συνέχεια όμως θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
Ακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλα αφιερώματα» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα μιλάμε για τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Για τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο, ο πλέον επαΐων, να το πούμε έτσι, και γνώστης, από τους πλέον γνώστες να μας μιλήσει, είναι ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Χρήστος Αραμπατζής, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτεκταμένα με τη βιωτή και το έργο του Αγίου Αθανασίου του Παρίου και στην παραμικρή του λεπτομέρεια, μπορούμε να πούμε. Δυστυχώς όμως ο κύριος Αραμπατζής δεν μπορεί να είναι ζωντανά μαζί μας, γιατί λείπει αυτήν την ημέρα σε κάποιο συνέδριο εκτός Ελλάδος, όμως μας έχει αφήσει ένα από τα πολλά του έργα για να τα μοιραστούμε μαζί σας. Ως εκ τούτου είναι σαν να είναι κοντά μας. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, να δούμε τι μας λέει ο κύριος Αραμπατζής για τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο, καταρχάς την ιστορική και θεολογική έρευνα. Ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος είναι ένας από τους σημαντικότερους λογίους του 18ου αιώνα, του οποίου η προσφορά και το έργο σημάδεψαν κέρια την πνευματική πορεία του γένους των Ελλήνων. Η διαπίστωση αυτή, κοινά αποδεκτή σήμερα, προέρχεται από τη μελέτη όλης σχεδόν της βιβλιογραφίας που αναφέρεται άμεσα ή έμεσα στο πρόσωπο, στο έργο του ή και στην εποχή του. Καταγραφή της εργογραφίας του Παρίου, όπως επίσης είναι γνωστό, όταν θα ακούσετε ο Πάριος στην αγιολογική πλευρά, μιλούν όλοι για τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο, και της αναφερόμενης αυτών βιβλιογραφίας έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως ο Χρήστος Αραμπατζής. Και από αυτήν την πρώτη βιβλιογραφική προσέγγιση μέχρι τα τέλη του 2000 έχουν προκύψει πάνω από 100 καινούργια λίματα, τα οποία έχει επεξεργαστεί ώστε να αποτελέσουν συμπλήρωμα της παρούσης εργασίας. Απότερος και αντικειμενικός σκοπός μου, λέει ο κ. Αραμπατζής, είναι να σκιαγραφηθεί κατά το δυνατόν σαφέστερα η εικόνα του Αθανασίου Παρίου, όπως αυτή συντίθεται από τις μελέτες και έρευνες των μελετητών της εποχής του τέλους του 18ου αιώνα και των αρχών του 19ου. Η πολυπλοκότητα της εποχής, οι έντονες και οξείες ιδεολογικές διεργασίες που την διέπουν, αποτυπώνονται χαρακτηριστικά στη σχετική βιβλιογραφία. Η πολυσχηδής εξάλλου προσωπικότητα του Παρίου και ο πλούτος των χαρισμάτων του δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το περιεχόμενο αυτής της εργασίας, μας λέγει ο καθηγητής Χρήστος Αραμπατζής. Τα συμπεράσματα και επισημάνσεις που παρατίθεται προέρχονται από τη μελέτη μου για τα βιβλιογραφικά του, τα οποία καθόρισαν και τις βασικές παραμέτρους της εισηγήσεως και τις μεθοδολογικές της αρχές. Εξ αρχής, ο καθηγητής κρίνει σκόπιμο να διευκρινίσει ότι ξεκινώντας την έρευνα δεν είχε αντιληφθεί τη σημαντική θέση που κατήχε το έργο του Παρίου στη θετική ή αρνητική του αποτίμηση στα εγχειρίδια της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αυτό καθ' αυτό το γεγονός τον αναγκάζει να παρεκκλίνει από τους δύο αρχικά άξονες που του είχαν ανατεθεί, δηλαδή τον ιστορικό και θεολογικό, και να προσανατολιστεί σε τρεις καινούργιες, καινούργιους παράγοντες, οι οποίοι προσδιορίζονται από τη μέχρι τούδε έρευνα και κριτική. Οι τρεις λοιπόν θεματικοί άξονες ορίζονται κατά προτεραιότητα από τα εγγενή στοιχεία που τους διέπουν και τα χρονολογικά δεδομένα που τους συνθέτουν. Ως πρώτος, ορίζεται ο χώρος της ιστορίας του νέου ελληνισμού. Στη συνάφη αυτή ερευνάται κυρίως η αποτίμηση των ιστορικών για την προσωπικότητα, το εκπαιδευτικό έργο και τις ιδεολογικές επιλογές και πολιτικές κατευθύνσεις του Παρίου. Ο στόχος των ερευνητών ταυτίζεται κατά το μάλλον ήττον με τον πόθο που έτρεφαν οι λόγοι του νεοελληνικού λεγόμενου διαφωτισμού για τη διαπαιδαγώγηση του γένους, η οποία θα οδηγούσε στη χειραφέτηση και αυτονόμηση από κάθε φιλοσοφική, ιδεολογική και πολιτική αυθεντία.
Σε αυτήν την προοπτική, η ιδεολογία του διαφωτισμού αφενός αποτελούσε την πηγαία και αυτονόητη προϋπόθεση και αφετέρου προσέφερε τη θεωρητική δικαίωση που ενίσχυε τον επιδιωκόμενο σκοπό της. Στο χώρο αυτό απουσιάζει μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1950 συνθετική μελέτη αναφερόμενη στον Πάριο. Παρ' όλα αυτά, η έλλειψή της αναπληρώνεται παρκώς από δημοσιεύσεις της βιογραφίας και εργογραφίας του και από έρευνες που αφορούσαν στα πρόσωπα της εποχής του. Από τη μελέτη των έργων αυτών διαπιστώνεται μια διαφορετική αντιμετώπιση του Παρίου στο μέτρο που οι μελετητές απομακρύνονται χρονολογικά από τα γεγονότα του τέλους του 18ου αιώνα. Έτσι, οι βασικές μελέτες των Ενιάν το 1838 στη Συλλογή Ανεκδότων Συγγραμμάτων του Αηδήμου Ευγενίου του Βουλγάριος και τινών άλλων μετατυπωθέντων, του Βλαστού το 1840 Χιακά ή τη ιστορία της νήσου Χίου από τον αρχαιοτάτον χρόνο μέχρι τις έτη 1822 γενομένης καταστροφής αυτής παρά των Τούρκων, του Βουτυρά Βρετού Βαφιάδη το 1869 στο έργο του Λεξικών Ιστορίας και Γεωγραφίας διαλαμβάνων περίληψη της ιστορίας, φυσικήν και πολιτικήν χορογραφίαν, τους βίους των μεγάλων ανδρών, τους μύθους και τις παραδόσεις πάντων των εθνών από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του νυν, του Ζαβίρα το 1872 στο έργο του Νέα Ελλάς ή Ελληνικών Θέατρων που εκδόθηκε από τον Γεώργιο Κρέμο στην Αθήνα, και του Γεδεών το 1885 στο έργο του «Ο Άθος», «Αναμνήσεις, έγγραφα, σημειώσεις». Αυτό το έργο εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη, που περιέχουν όλα αυτά τα έργα Ενιάν, Βλαστού, Βουτυράβρου του Βαφιάδη, Ζαβίρα και Γεδεών, σημαντικά στοιχεία για την πορεία των εκπαιδευτικών πραγμάτων της εποχής και αποτυπώνουν τις ιδεολογικές ενστάσεις και διαφοροποιήσεις των λογίων του 18ου αιώνα, διατηρούν μία ως επιτοπλίστων θετική εικόνα για τον Πάριο, ο οποίος ταυτίζεται με το ιδεολογικό μοντέλο του διδασκάλου του γένους, μοχθή για την πνευματική αφύπνιση των υπόδουλων Ελλήνων και είναι ο δυναμικός εκπρόσωπος της ορθόδοξης παράδοσης. Μοναδικές εξαιρέσεις στην περίοδο αυτή αποτελούν τα άρθρα του Νικολόπουλου το 1819 και οι μελέτες τον Κούμα 1832, Πολυζωήδη 1874 και Θεριανού 1889, στις οποίες ο Πάριος χαρακτηρίζεται ως οπισθοδρομικός λόγιος, εκφραστής της εκκλησιαστικής εξουσιαστικής πολιτικής, που αντιτίθεται σφόδρα στα ευρωπαϊκά πολιτισμικά πρότυπα του διαφωτισμού και στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ανθρώπου στο ιστορικό γίγνεσθε. Οι θέσεις τους αυτές βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με τις αντιλήψεις και τις απόψεις της ομάδας Κοραή, που ακολουθούνται με συνέπεια από τους μεταγενέστερους οπαδούς του, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Χαρακτηριστικό τους επίσης είναι η απουσία της παραμικρής υποψίας ότι ο Πάριος μπορεί να είναι φορέας ειλικρινών και θετικών προτάσεων για το μέλλον του ελληνισμού. Στην αυγή του 20ου αιώνα και μέχρι το πρώτο μισό του γίνεται ένας επαναπροσδιορισμός του ρόλου του Παρίου στην πνευματική πορεία του ελληνισμού. Η επικράτηση των διαφωτιστών λογίων, η αρχαιολατρία, η αναζήτηση πολιτιστικών προτύπων στη Δύση, η απολυτοποίηση των αρχών της Γαλλικής Επανάστασης και η άκρατη πίστη στη δύναμη της επιστήμης και στη λογική του ανθρώπου δημιούργησαν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε οι εκπαιδευτικές και ιδεολογικές αρχές που ενστερνιζόταν και έμπρακτα εφάρμοζε κατά τη βιωτή του ο Πάριος να φαντάζουν ως σκοταδιστικές και μεσονικές αντιλήψεις. Πίστευαν ότι συντελούσαν στην υποδούλωση του ανθρώπου στις διάφορες αυθεντίες, πνευματικές και πολιτικές και στην καθήλωσή τους στις εξουσιαστικές και καταπιστικές κοινωνικές δομές του παρελθόντος. Οι μελέτες των Αμάντου, Ευαγγελίδη, Βέη και Βαλέτα, όλες γραμμένες από το 1929 μέχρι το 1948, περιέχουν τις αντιπροσωπευτικότερες αρνητικές κρίσεις κατά την πρώτη πεντηκονταετία
του 20ου αιώνα για το εκπαιδευτικό έργο του Παρίου και τις θεωρητικές αρχές που αυτός εκπροσωπούσε σε αντιδιαστολή πάντοτε με τα ανθρωπιστικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Παιδείας και της Γαλλικής Επανάστασης. Τα επιχειρήματα που παραθέτουν για την υποστήριξη των θέσεών τους αναπαράγονται σχεδόν αυτούσια από την επιχειρηματολογία του Κορεή και των οπαδών του κατά τη διαμάχη τους με τον Πάριο. Παράλληλα, μια άλλη ομάδα μελετητών, την ίδια περίοδο, αποτελούμενη από τους Κοντογιάννη, Αλεξανδρίδη, Σαγκριώτη, Ζολότα και Ναυπλιώτη, αξιολογεί θετικά τον Αθανάσιο Πάριο ως αναγεννητή των γραμμάτων στοιχείο και θεράποντα της πνευματικής αφύπνισης των Ελλήνων. Κοινό του σημείο, η επικέντρωση της ερευνητικής τους εργασίας και άρα και της αποτίμησης του έργου του Παρίου στα διαδραματιζόμενα στοιχείο κατά τα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου. Η διάζουσα θέση την περίοδο αυτή κατέχει ο Στεφανίδης, ο οποίος παρουσιάζει την εξέλιξη των φυσικών επιστημών στην Ελλάδα και εξέτασε την αντίθεση Βενιαμίν Λέσβιου και Παρίου. Στα συμπεράσματά του, ο Στεφανίδης αποφεύγει να καταδικάσει τις απόψεις του Παρίου για την πρόοδο των επιστημών της εποχής του, δικαιολογώντας τες τον υπερβολικό ζήλο και πίστη που επιδείκνυαν οι θειασότες τους κατά τα αντιθρησκευτικά κινήματα της Δύσεως. Η μετά τη δεκαετία του 50 έρευνα, κατά ένα μεγάλο μέρος της, επιβεβαιώνει και επιβραβεύει τις αρνητικές κρίσεις της προηγούμενης ομάδας. Διακρίνονται τρεις τάσεις μεταξύ των μελετητών. Πρώτον, όσοι τον αξιολογούν αρνητικά, δίχως καμία θετική κρίση. Δεύτερον, αυτοί που τον κρίνουν αυστηρά με βάση την επιχειρηματολογία του διαφωτισμού, αλλά διαβλέπουν τις αναμφισβήτες ικανότητές του και διακρίνουν την ειλικρίνεια των προθέσεών του. Και τρίτον, εκείνοι που τον θεωρούν ως έναν από τους σημαντικότερους λογίους της εποχής του, που μόχθησε με το προφητικό του πνεύμα να διασώσει τα ελληνοορθόδοξα πολιτιστικά πρότυπα και να περιφρουρήσει την απροετοίμαστη ελληνική κοινωνία από την εισβολή των αθεϊστικών και ατομοκεντρικών μοντέλων του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Στην πρώτη τάση, αυτή αξιολογούν αρνητικά και δίχως καμία θετική κρίση το έργο του Παρίου, περιλαμβάνονται κυρίως μελετητές ιδεολογικά προσκύμενοι στη λεγόμενη μαρξιστική ανάλυση της ιστορίας ή εμπνεόμενοι από τα πρότυπα της ευρωπαϊκής παιδείας και του δυτικού πολιτισμού. Και ποιοι είναι αυτοί? Βαλέτας, Αγγέλου, Βρανούσης, Παπαδόπουλος, Καράς, Χατζόπουλος, Βουρνάς. Αυτοί θεωρούν τον Πάριο σκοταδιστή και δίστακτο υποστηρικτή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επικριτή της επιστήμης και των πολιτιστικών μεγεθών που εισάγονται από την Ευρώπη, σφοδρό πολέμιο των ριζοσπαστικών ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης και απόλυτο εκφραστή της εκκλησιαστικής ιδεολογίας και των αρχών της Ορθόδοξης Παράδοσης. Η ιδιαιτερότητα της ομάδας αυτής είναι η ελλιπής κατανόηση της Ορθόδοξης Παράδοσης και η ταύτιση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις καταπιεστικές και κοσμικευμένες δομές της Δυτικής Εκκλησίας, καθώς οι ίδιοι ήσαν θειασότες των ευρωπαϊκών προτύπων, κοινωνικών, πολιτικών και πνευματικών, τον κρίνουν με βάση τις δικές τους κοσμοθεωρίες που απέχουν αρκετά από τις αντιλήψεις περί κόσμου, Θεού και ιστορίας των συγχρόνων του Παρίου, γεγονός που οι ίδιοι πολλές φορές ομολογούν. Αδυνατούν να διαγνώσουν οποιαδήποτε ειλικρίνεια στις προθέσεις του και οτιδήποτε θετικό στη διάρκεια του βίου και της προσφοράς του στο γένος, ενώ η ιδεολογική του ταύτιση με την πολιτική του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον καθιερώνει ως πυθύνη όργανο εξουσιαστικών και αντιδημοκρατικών δομών. Αξιοσημείωτη είναι η σύμπλευση του ιστορικού Βακαλόπουλου και του αείμνηστου συγγραφέα Ιωάννη Χατζηφώτη με τα κυριότερα συμπεράσματα αυτής της τάσεως. Η δεύτερη τώρα τάση, αυτή δηλαδή που τον κρίνουν τον Πάριο αυστηρά με βάση την επιχειρηματολογία του διαφωτισμού, αλλά διαβλέπουν τις αναμφισβήτες ικανότητές του και διακρίνουν την ειλικρίνεια των προθέσεών του, εκπροσωπείται
από τους μετριοπαθείς μελετητές του νεοελληνικού διαφωτισμού με πρωτοπόρο και κύριο εκφραστή τον Δημαρά, Σφυρόερα, Κουμαριανό, Αργυρόπουλο, Μακρύδη, Αποστολόπουλο, Κιτρομιλίδη, Κονδύλη, Ψημένο, Ηλιού, Δυζικυρίκη και διαμορφώνει μία θέση αρκετά αξιόλογη αφού τοποθετεί κριτικά απέναντι σε όλα τα δεδομένα του τέλους του 18ου αιώνα δίχως απριόρι αποφάνσεις. Ο Πάριος για αυτούς αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση λογίου ο οποίος αντιτίθεται στους νεοτερισμούς της εποχής του όχι για λόγους ιστεροβουλίας ή προσωπικής επιβολής αλλά γιατί πιστεύει βαθύτατα πως με αυτήν την στάση του υπηρετεί την πατρίδα του και τους ομογενείς του ενώ παράλληλα αντιστέκεται στη λέλαπα του αγνωστικισμού και του αθεϊσμού που εισάγεται άκρητα από τη Δύση. Οι πολιτικές του απόψεις όπως και οι πεποιθήσεις του για τις φυσικές επιστήμες αντιμετωπίζονται αρνητικά παρόλο που θεωρούνται κριτικά ως φυσικές απόρριες του προβληματισμού των ανθρώπων της εποχής μπροστά στις κοσμογονικές αλλαγές που διαδραματίζονταν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Επιπλέον, οι εν λόγω μελετητές δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα σύγχρονα σχήματα του αντιθετικού ζεύγους συντηρητισμός, προοδευτισμός, έτσι, με τη διπολικότητα που χαρακτηρίζει τη σκέψη τους, εντάσσουν τον Πάριο στη μεριά των υπερσυντηρητικών, οι οποίοι αντιστάθηκαν στην εξέλιξη και τον εξυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας και παιδείας. Στην ομάδα αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί και ο βασικός μελετητής του έργου του Παρίου, Οικονομίδης, όπως και οι ξένοι μελετητές Καμαριάνο, Γκλόγκ, Χέντερσον, οι οποίοι εξετάζουν την αντίθεση του Παρίου με τις καινοφανείς πολιτικές και ιδεολογικές προτάσεις της Γαλλικής Επανάστασης και τη στάση του έναντι της αυτονομημένης αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς. Τέλος, η τρίτη τάση, εκείνη δηλαδή που τον θεωρούν ως έναν από τους σημαντικότερους λογίους της εποχής του που μόχθησε με το προφητικό του πνεύμα να διασώσει τα ελληνοορθόδοξα πολιτιστικά πρότυπα και να περιφρουρήσει την απροετοίμαστη ελληνική κοινωνία από την εισβολή των αθεϊστικών και ατομοκεντρικών μοντέλων του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, αρχίζει να διαμορφώνεται από τη στιγμή που οι ερευνητές άρχισαν να τοποθετούνται κριτικά έναντι του νεοελληνικού διαφωτισμού και των μεγεθών που αυτός περικλείει. Η κριτική τους στον Πάριο βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με την κριτική που ασκείται στον Κοραή και στα κοινωνικά και ιδεολογικά μορφώματα που παρήγαγε ο άκρητος μιμητισμός των δυτικών πολιτιστικών μοντέλων. Βασικοί εκπρόσωποι της παραμένουν μέχρι και σήμερα ο Νικόλαος Σταμαδάκης, ο Αργυρίου, ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ο Γιαναράς και ο Κώστας Ζουράρης. Στις μελέτες τους τονίζεται το προφητικό πνεύμα του Παρίου, η αιμονή του στην αξιολογική κλίμακα της αυθεντικής ελληνοορθόδοξης παράδοσης, η σαφής κατανόηση από μέρους του της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού, όπως επίσης και η τεράστια συνεισφορά του στα εκπαιδευτικά και γλωσσικά προβλήματα της περίοδου του τέλους του 18ου αιώνα. Βασικό κοινό σημείο τους είναι η θεολογική τους κατάρτιση και η θετική αποτίμηση του έργου της Εκκλησίας στην πνευματική αναγέννηση των υπόδουλων Ελλήνων, όπως επίσης και η αρνητική τους κριτική στον Κοραή και στους υποστηρικτές των ατομοκεντρικών, φιλελεύθερων και αντιθρησκευτικών ιδεωδών της Γαλλικής Επανάστασης. Στην ίδια κατηγορία επίσης μπορούν να ενταχθούν και τα εκλαϊκευτικά έργα των Κούρκουλα, Κουρνούτου, Φερούση και Καραπέτσου.
Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλα αφιερώματα» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα αναφερόμεθα στον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλάμε για τον Άγιο Αθανάσιο, βασισμένοι στα κείμενα του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Χρήστου Άραμπατζή, ένας από τους πλέον επαΐοντες σχετικά με το έργο του Οσίου Αθανασίου του Παρίου. Ο κύριος Αραμπατζής μας δίνει τα στοιχεία που έχουν να κάνουν στην ιστορική και θεολογική έρευνα του έργου και της προσωπικότητας του Οσίου Αθανασίου του Παρίου. Αφού είδαμε λοιπόν μέχρι στιγμής τις τάσεις και ποιοι έχουν ασχοληθεί με την μελέτη του μέσα στον 20ο αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, ο δεύτερος θεματικός άξονας, μας λέγει ο κύριος καθηγητής, ότι ορίζεται ο χώρος της θεολογικής έρευνας, στον οποίο ο Πάριος κατέχει μια από τις σημαντικότερες θέσεις μεταξύ των θεολόγων της περίοδου της Τουρκοκρατίας. Οι κριτικές των ερευνητών μπορούν συνοπτικά να σχηματοποιηθούν σε δύο επιμέρους πεδία. Πρώτον, στις αναφερόμενες αποκλειστικά στο κολυβαδικό ζήτημα, στο οποίο ο Πάριος πρωτοστάτησε. Και δεύτερον, στην εν γέννη προσφορά του Παρίου στα θεολογικά γράμματα και στη διάσωση της αυθεντικότητας της Ορθόδοξης παράδοσης. Στο πρώτο πεδίο, οι κριτικές βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τη στάση του εκάστοτε ερευνητή έναντι του κινήματος των κολυβάδων, αν και ο σημαντικότερος από τους μελετητές του κινήματος, ο Τζόγας, ο οποίος κρατά μια ιδιαίτερα επικριτική στάση έναντι των κολυβάδων, αποφαίνεται για τον Πάριο ότι έμεινε περισσότερο γνωστός για την προσήλωσή του στην παράδοση της Ορθοδοξίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις των ξένων ερευνητών, όπως τον Μέγερ 1890, Πετίτ 1898-1929, Παλμιέρη 1902, Γκουίλου 1960, Ποντσκάλσκι 1988, των οποίων τα σχόλια και η κριτική έναντι του Παρίου δίνονται να χαρακτηριστούν ως θετικά. Σε αυτά επισημαίνεται η αιμονή του στη συνέχιση της ησυχαστικής παράδοσης, ο σταθερός προσανατολισμός του στην πατερική θεολογική σκέψη, ο έντονος αντιδυτικισμός και αντισχολιαστικισμός του και η βαθύτατη γνώση της πατερικής θεολογίας. Θεωρείται ο βασικότερος εκπρόσωπος της ορθόδοξης θεολογικής σκέψης κατά την εποχή του, με πλούσιο συγγραφικό έργο και πολυεπίπεδη προσφορά στην Εκκλησία και στην πατρίδα του. Ανάλογη περίπου είναι και η εικόνα του στην ελληνική θεολογική βιβλιογραφία. Τόσο οι συγγραφείς του 19ου αιώνα, όσο και αυτοί του 20ου, αναγνωρίζουν στον Πάριο την αυθεντικότητα της Ορθοδοξίας και το άοκνο ενδιαφέρον του για την προκοπή του πληρώματος της Εκκλησίας και την περιφρούρησή του από την προπαγάνδα του Βατικανού και τα αθεϊστικά κηρύγματα της Γαλλικής Επανάστασης. Ανάμεσά τους πρωτοστατούν οι μελέτες του Βερίτη, του Βασιλάκη, του Αρκά, του Παπουλίδη, του μοναχού Θεοδόρητου, του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, του Χρήστου Γιαναρά, του καθηγητή Καλιακμάνη. Σημαντικές για τη σχηματοποίηση του περιγράμματος της θεολογικής σκέψης του Παρίου και του εκκλησιαστικού ήθους του είναι οι δύο μεταπτυχιακές εργασίες των Καλαμάτα 1994 Τσεντικόπουλου 1995, στις οποίες εξετάζονται οι θεολογικές του θέσεις και συμπεραίνεται η παραδοσιακότητά του και η θεολογική του πολυμάθεια. Οι μεταγενέστερες μελέτες του πατρός Ίση,
του Φανουργάκη, του Στογιόγλου, του Καραθανάση, του Κρικόνη, επιβεβαιώνουν τις παραπάνω θέσεις, ενώ συγχρόνως προσφέρουν σημαντικές θετικές εκτιμήσεις για την προσφορά τους στη θεολογική παιδεία και στη διαμόρφωση του αναγεννητικού παραδοσιακού κινήματος του 19ου και του 20ου αιώνα. Στην ίδια κατεύθυνση, αλλά με επικέντρωση του ενδιαφέροντός τους στα γεωλογικά θέματα, κινούνται και οι Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο Παντελής Πάσχος, ο Τσάμις, ο Ψευτογκάς, οι καθηγητές Πασχαλίδης και Γιάνγκου. Στις μελέτες τους εξαίρονται οι θέσεις του Παρίου για τους νεομάρτυρες, ενώ επενείται το αξιόλογο αγιολογικό του έργο. Σε αντίθετη κατεύθυνση κινούνται οι επικριτές των Κολυβάδων, οι οποίοι μέμφονται τον Πάριο για το ζηλωτισμό του και το συντηρητισμό που διακρίνει το θεολογικό του έργο. Ανάμεσά τους διακρίνονται δύο ομάδες. Εκείνοι που αναγνωρίζουν τη θεολογική του πολυμάθεια και την παραδοσιακότητα της σκέψης, αλλά κατακρίνουν τη συμμετοχή του στο κολυβαδικό ζήτημα, είναι οι Χρήστου και Τζόγας, και εκείνοι οι οποίοι βλέπουν τον Πάριο σε έναν μετρίου μεγέθους θεολόγο που κατανοεί εσφαλμένα την ορθόδοξη παράδοση και παραποιεί τις βασικές δογματικές της αρχές, και αυτή είναι Βλάχος Βαλαΐς Γιάκας Πέτρου. Ο τρίτος θεματικός άξονας, μας λέγει ο κύριος Αραμπατζής, αναφέρεται στην ιστορία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, τα εγχειρίδια και τα εξειδικευμένα έργα της οποίας αφιερώνουν συνήθως χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις, σχόλια και επισημάνσεις. Εδώ η κριτική δεν παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις. Η θετική εκτίμηση των Δεκιγάλα το 1846, Μάμουκα το 1868 και Βρετού 1854 με 1857 διατηρείται με κάποιες διακυμάνσεις σε όλα σχεδόν τα εγχειρίδια της νεοελληνικής λογοτεχνίας και κατά τον επόμενο αιώνα. Οι Δημαράς, Τσάκωνας, Μοιραζιέζη, Περάνθης, Μαντουβάλου διακρίνουν το αξιόλογο του έργου του, αλλά τον κρίνουν ως έναν συντηρητικό λόγιο, ο οποίος βρισκόταν σε συνεχή ρήξη με τον Αδαμάντιο Κοραή και τον Ρήγα Φεραίο και σε μαχητική αντιπαράθεση με τους εξυγχρονιστές και φιλευρωπαϊστές της εποχής του. Η θετική του στάση έναντι του Κοραή τους παγιδεύει σε απλοϊκά συμπεράσματα για τις πολιτικές πεπιθήσεις του Παρίου, όπως αυτές εκφράζονται στα έργα του. Υπερτονισμός των κατά την άποψή τους ανελεύθερων πολιτικών απόψεων του Παρίου και της αντιεπιστημονικής του σκέψεως γίνεται στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας του Γιάννη Κορδάτου και του Θρακιώτη, καθώς επίσης και στη μελέτη του Παπα Ιωάννου για τον Παπαδιαμάντη. Αντιθέτως, με επίκεντρο τον Παπαδιαμάντη, τρεις μελετητές του χώρου αυτού, οι Μπαστιάς, Λαούρδας και Φορόπουλος, διαπιστώνουν τη γνησιότητα της σκέψεώς του και της ιστορικής του συνείδησης, ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν τις επιρροές που άσκησε το έργο του σε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Τελειώνοντας αυτήν του την εργασία, αυτή την παρουσίαση, ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Χρήστος Αραμπατζής μας λέγει ότι θέλει να επιστρέψει στη διαπίστωση του προλόγου, όπως ξεκινήσαμε, και να σημειώσει ότι όσοι μελετητές κινούνται με ιδεολογική φόρτιση και επιθυμούν να κρίνουν τα πράγματα του 18ου αιώνα με θεωρητικά σχήματα του 20ου, εκφράζονται για τον Πάριο απόλυτα αρνητικά. Ενώ οι μελετητές που στέκονται κριτικά έναντι των δεδομένων του διαφωτισμού και που επιχειρούν να κατανοήσουν την προβληματική της εποχής και τη σκέψη του Ορθόδοξου Έλληνα του τέλους του 18ου αιώνα, διαπιστώνουν τη σημασία του έργου του και την πολυεπίπεδη προσφορά του στα εκπαιδευτικά και θεολογικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο ελληνισμός του τέλους του 18ου αιώνα. Αυτά μας λέγει ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Χρήστος Αραμπατζής στη δημοσίευση για τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο στην ιστορική και θεολογική έρευνα. Μια παρουσίαση που είχε κάνει σε συνέδριο της Μητροπόλεως Παροναξίας στη Ρόπος Κίνημα της Παναγίας της 100 Πάρου το
φθινόπωρο του 1998. Ακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλα αφιερώματα» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα τα μεγάλα αφιερώματα είναι αφιερωμένα στον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο που, όπως είδαμε και όπως λέει και το όνομά του, γέννημα θρέμα της νήσου Πάρο, που τόσο πολύ αγάπησε και γι' αυτό άλλαξε το επώνυμό του από Τούλιος και το έκανε Πάριος και έτσι έχει γίνει γνωστός στους αιώνες. Γεννήθηκε εκεί, όπως είδαμε, το 1722. Κατέληξε όμως στην Χίο, σε βαθιά γεράματα, το 1813. Είδαμε ότι το λείψανό του καταστράφηκε σε πυρκαγιά, σε εμπρισμό που έγινε στο νησί της Χίου το 1822. Εκοιμήθη το 1813. Η αγιοκατάταξή του γίνεται στα τέλη του 20ου αιώνα, το 1995, και την ακολουθία προς τιμήν του Αγίου την έχει γράψει ο μοναχός Γεράσιμος Μικραγιανανίτης. Μάλιστα, το απολυτικιό του είναι το εξής: Σοφία,
κοσμούμενος, παντοδαπή ευσεβός, διδάσκαλος ένθεος της Εκκλησίας Χριστού και βίου ορθότητος, στήλη λαμπρά οράθης, Αθανάσιε Πάτερ, όθεν ημίσος πάρος, της η δόξη καυχάτε και πάντε σου τα θεία τιμόμεν προτερήματα. Από τμήματα ωστόσο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στη Μητρόπολη Παροναξίας και στην Ιερά Μονή Αγίας Άνης Λιγαριάς Λαμίας και μέρος της Κάρας του Αγίου βρίσκεται φυσικά στη Μητρόπολη Χίου. Το έργο του, όπως το βρίσκουμε στα συναξάρια, είδαμε ότι καλύπτει ένα ευρύτατο χώρο τόσο της θεολογικής όσο και της θύραθεν επιστήμης. Και υπάρχουν έργα που έχουν εκδοθεί, αλλά και έργα ανέκδοτα, τα οποία χωρίζονται, όπως είδαμε, σε μια σειρά από κατηγορίες. Πρώτα αναφέραμε τα απολογητικά. Και εδώ μπορούμε να κατατάξουμε 9 έργα του Οσίου Αθανασίου του Πάριου. Το πρώτο, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Αντίπαπας, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, δηλαδή το 1785. Δεύτερο απολογητικό έργο του Οσίου, Αντιφώνησης. Τρίτον, Ουρανού Κτήσης. Τέταρτον, Νέος Ραψάκης. Πέμπτον, Φραγγέλιον. Έκτον, Αλεξίκακων Πνευματικών. Έβδομο έργο, Απολογία Χριστιανική, το 1798. Όγδο, Έκθεσης Ορθοδόξου Πίστεως. Και ένατο, Εγχειρίδιο Απολογητικό. Στην δεύτερη κατηγορία των έργων του Οσίου Αθανασίου του Παρίου είναι τα δογματοκανονικά. Και εδώ έχουμε μια σειρά από αρκετά έργα του Αγίου. Ένα πρώτο είναι δήλωσης. Στη συνέχεια επιτομή προαναφώνησης. Λατίνων αναβαπτισμός. Περί νεομαρτύρων. Έθος και παράδοσης. Επιστολή. Λόγος εις την Δευτέρα Κυριακήν των Ιστιών. Βάπτισμα ανάγκης. Χρήσεις με μύρον των επιστρεφόντων ετεροδόξων. Ερωτήματα. Ένα άλλο έργο απόκρισης. Θεών ουδείς εώρα και επόποτε. Περί αγγέλων και θείου κάλους. Περί εκκλησιασμού. Επιστροφή εις Ορθοδοξίαν Αρμενίου. Και σαφής απόδειξης ότι η ετερόδοξη είναι αιρετική. Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα δογματοκανονικά έργα του Οσίου Αθανασίου Παρίου, τουλάχιστον αυτά τα οποία έχω βρει. Μια επόμενη κατηγορία είναι τα λεγόμενα λειτουργικά έργα του Οσίου Αθανασίου Παρίου και εδώ βρίσκουμε 5. Ο Μέγας Αγιασμός, περί των Αγίων Εικόνων, περί αναθυμάτων, σκευών και αμφίων, περί μνημοσύνων, η γονικλησία της Πεντηκοστής. Ακολουθεί μια σειρά από παιδαγωγικά έργα του Οσίου Αθανασίου του Παρίου και εδώ βρίσκουμε γραμματική του νεοφύτου, ρητορική πραγματεία, στοιχεία μεταφυσικής, σχολική επίτασης, θεματογραφία, εξήγησης της προς τους νέους παρενέσεως του Μεγάλου Βασιλείου, Διογέννης ή Περιαρετής και εξήγησης εις των προσδημόνικων του Ισοκράτους παρενετικών λόγων κλπ. Επόμενη κατηγορία έργων του Οσίου Αθανασίου του Παρίου είναι τα βιογραφικά. Και εδώ έχουμε μια σειρά από έργα του, όπως τον βίο
του εναγίης πατρός Σιμών Κλίμεντος, αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, έχει γίνει και μετάφραση στην δημοτική γλώσσα, απόδοση μάλλον στην δημοτική γλώσσα, βίος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, μαρτύριον Αγίου Γεωργίου του Εφεσίου το 1806, μαρτύριον του Αγίου Ιωάννου του Κρητός 1811, μαρτύριον του Αγίου Δημητρίου του Χίου 1802, διήγησης του ενχείο θαύματος του Τιμίου Προδρόμου κατά των Αγαρινών εν έτη 1740, διήγησης του ενχείο γεγονότος θαύματος της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά Αρμενίων εν έτη 1748, βίος και πολιτεία του Αγίου Μακαρίου Νοταρά και συναξάρια όλων των Κυριακών και των Μεγάλων Εορτών, βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία των βιογραφικών, δηλαδή των έργων του Αγίου Αθανασίου του Παρίου. Έχουμε όμως και ποιητικά έργα του Οσίου, επιγράμματα και στη συνέχεια μια σειρά από ακολουθίες. Ακολουθία εις Άγιον Κλίμεντα, ακολουθία εις Άγιον Γρηγόριον Παλαμά, ακολουθία εις Άγιον Ελευθέριον, ακολουθία εις Άγιον Φανούριον, ακολουθία εις Αγίαν Παρασκευήν, ακολουθία εις Άγιον Νεομάρτυρα Δημήτριο, ακολουθία εις Άγιον Μακάριον, ακολουθία εις Οικουμενικήν Σύνοδον Αγίας Σοφίας, και στην κατηγορία των ποιητικών υπάρχει και ανάπτυξης τροπαρίου Αγίας Παρασκευής, αυτήν σπουδήν σου την κλίση κατάλληλων. Μια άλλη κατηγορία είναι ομιλίες και λόγοι που σώζονται του Οσίου Αθανασίου του Παρίου, και εδώ έχουμε ομιλία εις Αγίαν Εκατερίναν, εις Μέγαν Αθανάσιον, εις Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, εις τον Τίμιον Σταυρών, εξήγησης του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού κλπ. Και μια τελευταία κατηγορία είναι επιστολές του Οσίου Αθανασίου του Παρίου. Εδώ σώζονται λίγες επιστολές του και έχω εδώ καταγεγραμμένες 6, 2 απολογητικές επιστολές προς Κοραΐν, Ιωάννην, Παναγιώτην, Παλαμάν και άλλους. Είναι στους κώδικες 5716 και 6175 της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Άθο. Υπάρχει επιστολή του Οσίου Αθανασίου του Παρίου εις Μονήν Πάτμου. Μια άλλη του επιστολή είναι προς Θεοφιλέστατον Επίσκοπον εις Μονήν Πάτμου. Έτερη προς Επίσκοπον Αρδαμερίου. Μια άλλη προς Μητροπολίτην Γενάδιον. Και άλλη μία καταγεγραμμένη επιστολή του Οσίου Αθανασίου του Παρίου προς Ελογιμότατον Κυπριανών, είναι το χειρόγραφο 1344 στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Η Εκκλησία μας όρισε να τιμά τη μνήμη του στις 24 Ιουνίου εκάστου έτους. Θέλετε ορθοπαιδικά είδη? Το Σώμα και Υγεία, η μεγαλύτερη αλυσίδα ορθοπαιδικών ειδών, έχει ό,τι χρειάζεστε. Στο Σώμα και Υγεία θα βρείτε νοσοκομιακά κρεβάτια προς πώληση ή ενοικίαση, ηλεκτροκίνητα και χειροκίνητα μαξίδια, βοηθήματα μπάνιου ή διακράτειας και πέλματα ειδικής κατασκευής με δωρεάν πελματογράφημα. Η μεγαλύτερη ποικιλία ορθοπαιδικών ειδών με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Επισκεφτείτε τα καταστήματά μας σε Γλυφάδα, Βάρη και Νέο Φάληρο ή δείτε το e-shop μας. Σώμα και Υγεία, η λύση στο πρόβλημά σας. Καλέστε τώρα στο 210-89-70-321. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοβος το νέο βιβλίο της μοναχής Σοφρονίας με τίτλο «Κόγχες του ουρανού». Ποιήματα και πεζά κοσμούν την ανθοδέσμη αυτού του βιβλίου, στο οποίο η μοναχή Σοφρονία προσπαθεί έντεχνα να μας οδηγήσει σε μια αυτοσυνειδησία και αυτογνωσία προς τη βαθιά καρδιά μας.
στις κόγχες του ουρανού. Το βιβλίο προλογίζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Αποστολακίδης. Θα το βρείτε στα γνωστά βιβλιοπωλεία της Αθήνας. Αποκλειστική διάθεση Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Ακράτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας για παραγγελίες 26 960 22 567 και 6983 14 07 19. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν για την ανακαίνιση της παλεφάτου ιστορικής μονής Αγίας Τριάδος Ακράτας. Αγάπησε το μαρτύριο. Αυτοβιογραφία του Αγίου Λουκά του Ιατρού σε επιμέλεια του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Ένα λεύκωμα με τις αναμνήσεις μιας ευλογημένης επίγειας πορείας, εμπλουτισμένο με ανέκδοτες φωτογραφίες και ιστορικά τεκμήρια των ρώσικων μυστικών υπηρεσιών. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Τηλέφωνο 213 029 12 24. Κεντρική διάθεση Βιβλιοπωλείο Ερμός. Κυκλοφορεί η πρώτη έκδοση της μεγαλύτερης μουσικής συλλογής για την Παναγία από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ένας διπλός ψηφιακός δίσκος, τον οποίο ψάλλει και ερμηνεύει η Νεκταρία Καραντζή. Συμμετέχουν ο Χρόνης Αηδονίδης, ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος και η Μάρτα Σεμπέστιεν από την Ουγγαρία. Το νέο ψηφιακό δίσκο με ύμνους και τραγούδια για την Παναγία θα τον προμηθευτείτε σε όλα τα ενημερωμένα δισκοπολία και βιβλιοπολία στην ιστοσελίδα www.eklesia.gr καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας στο τηλέφωνο 210 7298 222. Η ώρα είναι 11. Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Μεγάλα αφιερώματα είναι η εκπομπή που παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, και σήμερα είναι αφιερωμένη στον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα καλωσορίσουμε τον κοντοχωριανό του ή κοντονησιώτη του, να το πούμε έτσι, τον Μητροπολίτη Πάρων Αξίας, κύριο Καλίνικο, ο οποίος κατάγεται και από την Άξο, γειτονικό νησί της Πάρου, που και τα δύο αυτά ιστορικά νησιά κάνουν την Μητρόπολη Παροναξίας. Σεβασμιότατε, καλωσορίσατε, την ευχή σας. Το κύριο, να είστε καλά, καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα που κάνουμε την αναφορά αυτή σε αυτόν τον Άγιο της Εκκλησίας μας, τον μεγάλο πατέρα αλλά και δάσκαλο του γένους των Ελλήνων, τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Η αγιοκατάταξη, το από ό,τι είδαμε, έγινε στο τέλος του 20ου αιώνα, έτσι άργησε σχετικά. Είναι πρόσφατος Άγιος, να το πούμε έτσι. Μάλιστα. Και μπορούμε να πούμε ότι για την αγιοκατάταξη του Αγίου Αθανασίου του Παρίου εκεί συνέβαλε κυρίως ο μακαριστός προκάτοχός μας, ο Μητροπολίτης της Παροναξίας κ. Αμβρόσιος, και ως προς την όλη διαδικασία, θα μπορούσαμε να πούμε, που προωθήθηκε προς την Ιερά Σύνοδο και συνέχεια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, βοήθησε πάρα πολύ ο επίσης μακαριστός γέροντας αρχιμανδρίτης Νικόλαος Αρκάς, ο οποίος, Πάριος και αυτός στην καταγωγή, ο οποίος είχε προβάλει την προσωπικότητα του Αγίου Αθανασίου του Παρίου από πολλά χρόνια και είχε κατασκευάσει, είχε ανεγείρει με τη συνδρομή των συμπατριωτών του στον Κόστο της Πάρου, σε αυτό το όμορφο γραφικό χωριό της Πάρου που γεννήθηκε ο Άγιος Αθανάσιος. Είχε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο, θα λέγαμε, μικρό παρκάκι, μια δενδροφύτευση, και στο μέσο του οποίου είχε κατασκευάσει ένα τύμβο, ένα μνημείο αφιερωμένο στον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο,
πολλές δεκαετίες πρώτης επισήμου διακηρύξεως της αγιότητας του Αγίου Αθανασίου. Καλλιεργήθηκε λοιπόν αυτό το κλίμα και στο τέλος, όπως είπατε, στα μέσα της δεκαετίας του 1993, αν δεν κάνω λάθος, έγινε επίσημη αγιοκατάταξη του Αγίου Αθανασίου του Παρίου και έκτοτε δραστηριοποιήθηκαν και οι κάτοικοι του Κόστου με την προτροπή του μακαριστού γέροντα πατρός Νικολάου του Αρκάκη, του Μητροπολίτου μας κ. Αμβροσίου, και σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα ανεγέρθη ο ναός, μεγάλος ναός για τα δεδομένα μάλιστα και ενός χωριού, μεγάλος ναός εις τιμήν του Αγίου αυτού τέκνου της νήσου Πάρου. Μάλιστα δε, προχθές και χθες με την πανήγυρη του Αγίου Αθανασίου, δεν πληρώθησαν και 10 χρόνια από τα εγγένεια του ναού. Το 1995. Μάλιστα, είχαν πραγματοποιηθεί από τον μακαριστό Μητροπολίτη Παραμαθητές κ. Αμβρόσιο και μάλιστα είχα την ευλογία να παρευρίσκομαι και εγώ ως Μαδρίτης στα εγγένεια του Ιερού Ναού. Ήσασταν και όταν έγινε η αγιοκατάταξη, έτσι, μάλιστα, 1995, και από ό,τι γνωρίζω την ακολουθία προς τιμήν του Αγίου έχει γράψει ο μοναχός Γεράσιμος Μικραγεννάνιτης. Δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη ακολουθία έκτοτε. Υπάρχουν και άλλες, νομίζω υπάρχει παράκληση που έχει γραφτεί, έχει συνθέσει, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ημνογράφος, πάντως βασική ακολουθία είναι αυτή. Επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι, να τονίσουμε το γεγονός ότι το 1998 σε τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου, δηλαδή από 29 Σεπτεμβρίου αν δεν κάνω λάθος μέχρι 4 Οκτωβρίου συνεκλήθη ένα εξαιρετικό επιστημονικό συνέδριο στην Πάρο, στο προσκύνημα της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής. Μάλιστα, και συγκεκριμένα οι εργασίες, και σε αυτό είχα την ευλογία να παρευρίσκομαι, είχαν πραγματοποιηθεί στον χώρο του βαπτιστηρίου. Εκεί πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι και κληρικοί διακεκριμένοι είχαν πραγματοποιήσει εισηγήσεις και προευλήθη ιδιαίτερα η προσωπικότης και η προσφορά του Αγίου Αθανασίου του Παρίου μέσα και από το συνέδριο αυτό που πραγματοποιήθηκε αλλά και από τα πρακτικά που κυκλοφόρησαν από έναν πολύ καλέσθητο τόμο 2 χρόνια μετά, το 2000. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, θα λέγαμε ότι είναι μια προσωπικότητα με έναν βίο παράλληλο σε γενικές γραμμές με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ο ένας από την Άξο, ο άλλος από την Πάρο. Ανήκουν και οι δύο στην χωρία την ευλογημένη των Κολυβάδων Πατέρων που δημιούργησαν αυτό το αναγεννητικό κίνημα μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας και του γένους μας. Συγχρόνως έζησαν και την ίδια εποχή. Λίγο μεγαλύτερος ο Άγιος Αθανάσιος μερικά χρόνια, λίγο πριν γεννήθηκε από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, λίγα χρόνια πριν, και λίγα χρόνια πάλι μετά εκοιμήθη, γιατί ήταν έζησε περίπου πάνω από 90 χρόνια ο Άγιος Αθανάσιος Πάρης. Ο Άγιος Νικόδημος εκοιμήθη στο 60ο έτος της ηλικίας του. Οι δύο αυτοί μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας βοήθησαν ιδιαίτερα το δούλον γένος σε μια εποχή, δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολη που κινδύνευε από την ταλαιπωρία της δουλείας καταδυνάστευε τα πάντα, αλλά και από την απαιδευσία. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος προσέφερε επίσης πολύ μεγάλες υπηρεσίες με τα χαρίσματα που είχε και τις, για τα δεδομένα της εποχής, σπουδές που είχε πραγματοποιήσει,
με τα συγγράμματά του, περίφημα τα συγγράμματά του, και θα λέγαμε ότι είναι και έτσι, είναι πολυγραφότατος. Και δεν έχουν και καταγραφεί όλα από ό,τι γνωρίζω, και ούτε έχουν εκδοθεί φυσικά, είναι πάρα πολλά ανέκδοτα. Δεν έχουν εκδοθεί όλα. Η Ράμη Τρόπολης Παραμαθίας έχει κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια και έχει εκδώσει τη γραμματική του Αγίου Αθανασίου, η οποία είναι ένας τόμος ογκώδη, δηλαδή ένας τόμος των 500 περίπου σελίδων, και τα στοιχεία της μεταφυσικής επίσης ένας τόμος παρόμοιος με αυτό που σας είπα. Είναι πολύ σημαντικά συγγράμματα, έχουν επιμεληθεί πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι. Είναι δύο εξαιρετικές εκδόσεις, όπως επίσης είπα πριν από λίγο και τον τόμο του συνεδρίου πραγματοποίησης. Τα συγγράμματα βέβαια του Αγίου. Επειδή θα ρωτήσουν οι ακροατές, τον τόμο αυτό κυκλοφορεί, μπορούν να τον βρουν? Ασφαλώς κυκλοφορεί. Σε βιβλιοπωλεία γενικά ή σε θρησκευτικά? Ή θα πρέπει να απευθυνθούν στη Μητρόπολη? Εάν θέλετε, πολύ ευχαρίστως. Μπορούν να απευθυνθούν δηλαδή στη Μητρόπολη. Στη Μητρόπολη, ναι. Ωραία. Ιδιαίτερα στην Πάρο, στο προσκύνημα. Στο γραφείο προσκυνήματος. Ευχαρίστως να διαθέσουμε τους τόμους αυτούς τους οποίους μας ζητήσει. Πολύ ωραία. Δεν είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, κείμενα τα οποία είναι πάρα πολύ εύληπτα, δηλαδή θέλει... Είναι εξειδικευμένα, εννοείται. Είναι εξειδικευμένα και θέλει μια μελέτη... Επιστημονικό συνέδριο, εξειδικευμένα. Ναι, θέλει μια μελέτη προσεκτική, είναι λίγο δύσκολα κείμενα. Γι' αυτό και ίσως δεν έχουν τόσο μεγάλη διάδοση αυτή η τόμη, περισσότερο γι' αυτό το είναι ο λόγος. Είναι και φυσικά και κριτική έκδοση με τα σχόλια, τα... παραπομπές και όλα τα. Ακροατές μας πήραν μια γεύση στο πρώτο μέρος εκπομπής, μια και ο κύριος Αραμπατζής είναι εκτός Ελλάδος, από τους κύριους μελετητές του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, και διαβάσαμε ακριβώς την εισήγησή του σε αυτό το συνέδριο για την ιστορική και θεολογική έρευνα του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, που ήταν ακριβώς που βρίσκεται στον τόμο για τον οποίο προμιλάμε, σεβασμιότατε. Μάλιστα. Τώρα μπορούμε να αναφερθούμε και στην τιμή του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, όπως την ζούμε στο νησί της Πάρου. Πολύ ωραία. Και πριν προχωρήσετε, μας είπατε για το μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, που βρίσκεται στην γενέτειρά του, στο νησί του, που τόσο πολύ αγάπησε και πήρε και το όνομά του Πάριος, από Τούλιος που ήταν, και έτσι έχει γίνει γνωστός όπως είπαμε, στο Κόστο της Πάρου, έτσι. Ναι. Υπάρχουν αλλού, γνωρίζουμε, ναοί προς τιμήν του Αγίου Αθανασίου? Εγώ την αίσθηση δεν υπάρχουν. Ούτε στοιχείο όπου εκείνη. Γιατί πήγα στοιχείο, αξιώθηκα πριν μερικά χρόνια και την εφρόνηση του Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου, και θέλησα να επισκεφτώ τον τάφο του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, και ναός είναι, ο τάφος είναι έξω από το ναό κτίσμα, που δεν είναι αφιερωμένος στον Άγιο Αθανάσιο τον Πάρη, και από ό,τι διαπίστωσα ούτε εκεί υπάρχει ναός του Αγίου Αθανασίου, όπου κοιμήθη ο Άγιος ο Σχολάρχης σχολής της Χίου. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω αν σε κάποιο άλλο σημείο του τόπου μας υπάρχει κάποιο μικρό παρεκκλήσιο, κάποιο εξοκλήσιο. Δεν νομίζω όμως, από όσο πληροφορίες που έχουμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Σε εμάς η μνήμη του τελείται κατέτος πανηγυρικά στην Πάρο. Είναι από τους Αγίους που, επαναλαμβάνω, δεν ήταν και τόσο γνωστοί ούτε στους Παρίους. Δηλαδή δεν ήταν όπως ο Άγιος Αρσένιος, που πραγματικά η συρροή των πιστών είναι κάτι το εντυπωσιακό κάθε χρόνο, αλλά και συνεχώς μεταβαίνουν στο μοναστήρι που είναι ο τάφος του Αγίου και τα αέρα του Λείψανα. Έγινε γνωστός, επαναλαμβάνω, από την αγάπη στο πρόσωπό του και την τιμή που είχε ο πατήρ Νικόλαος ο Αρκάς. Τον προέβαλε και έτσι έγινε γνωστός τα τελευταία χρόνια στους Παριανούς ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος. Πάντως εμείς κάνουμε κάθε χρόνο πανηγυρικές εκδηλώσεις, και μάλιστα το 2013 εξαφορμή στην πληρώση των 200 ετών από την κίνηση του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, διοργανώσαμε και επιπλέον
εκδηλώσεις, λατρευτικές και πνευματικές, στις οποίες είχαμε πάρα πολύ καλή συμμετοχή των πιστών, αλλά και ανθρώπων από άλλα γειτονικά νησιά που είχαν προσέλθει σε αυτές τις εκδηλώσεις. Εμείς κάθε χρόνο τελούμε ασφαλώς πανηγυρικό εσπερινό. Την επόμενη μέρα αρχαιρετική θεία λειτουργία, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Λειψάνου του στην περιοχή του Κόστου και συνήθως και μια πνευματική εκδήλωση, μια ομιλία για την προσωπικότητα του Αγίου Αθανασίου του Παρίου. Νομίζω σιγά σιγά καταλαμβάνει τη θέση που αρμόζει σε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα στις καρδιές των Παριανών κυρίως, και πιστεύω σύν τον χρόνο να προβληθεί πανελληνίως και πανορθοδόξως αυτή η μεγάλη προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, γιατί είναι πολλαπλή η ωφέλη από την δυνατότητα να εντρυφήσει κανείς μέσα σε αυτή την προσωπικότητα και στα συγγράμματα του Αγίου Αθανασίου του Παρίου. Τα οποία νομίζω ότι γίνονται επίκαιρα όσο περνάει ο καιρός, Σεβασμιότατε. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Όσο έχουμε βομβαρδιζόμαστε από την νεόφερτες και καινοφανείς απόψεις και θέσεις της Δύσεως, είναι όλο και περισσότερο επίκαιρος ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος. Η ολοκληρωτική του έτσι αφοσίου στην Εκκλησία μας, στην πατρίδα μας και στις ιερές παραδόσεις του Αγίου είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, όπως είπαμε και πριν από λίγο και τονίσατε κι εσείς, γιατί μας δίνει δυνατότητα να μας κατευθύνουν σε μια πορεία. Όπως λέει τότε στα χρόνια του, ο Άγιος Αθανάσιος φώτισε τα σκοτάδια της δουλείας, έτσι και τώρα έρχεται πάλι. Έρχεται ξανά να ρίξει ο Άγιος Αθανάσιος αυτό το φως τα πνευματικά σκοτάδια της εποχής μας, που βέβαια παρατηρούνται ιδιαίτερα τις μέρες μας και δημιουργούν ένα κλίμα έτσι ανάλογο στους ανθρώπους. Επίσης, όπως τότε ήταν ο κίνδυνος της αλωτριώσεως του γένους μας που είπαμε και το προσανατολισμού του, έτσι και σήμερα που υπάρχει αυτός ο κίνδυνος του προσανατολισμού μας από τις αξίες κάθε μορφής, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να εμπνεόμαστε προσωπικότητες όπως ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, ο οποίος καθ' τη διάρκεια της ζωής του ήταν μια αγιοπνευματική παρουσία, μια ουσιαστική αντίσταση εναντίον του κάθε λογής αρνητικού νεωτερισμού, και έτσι έρχεται ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος λόγης και έργης να μας τονίσει ότι είναι ανάγκη να ενισχύσουμε τις πνευματικές μας αντιστάσεις. Έχει τη δυνατότητα ο Άγιος Αθανάσιος να μας εμπνεύσει την ανάγκη της επιστροφής μας στο πνευματικό και αναφέρετο πλούτο της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Καράγιωργα, ότι προβάλλεται μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας μας, προβάλλεται με έψιλον τότε, εσείς δηλαδή, τέτοιες μορφές που δυστυχώς δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε. Άλλα πρότυπα, το ξέρετε πολύ καλά, προβάλλονται γενικώς. Γι' αυτό και εσείς προσωπικά, αλλά και γενικότερα ο σταθμός μας, ο σταθμός της Εκκλησίας μας, επιτελεί αυτό το πάρα πολύ σημαντικό έργο. Μπορεί εμείς με τα δρόμενα στην Πάρο να προσπαθούμε, αλλά η δική σας προσφορά είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί έχετε δυνατότητα επικοινωνίας με περισσότερο κόσμο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ελληνικής επικράτειας, όχι για άλλο λόγο, απλώς γιατί χρειαζόμαστε στις μέρες μας, έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να στηριχθούμε και να εμπνευστούμε από αυτά τα πρότυπα στους δύσκολους καιρούς που περνάμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε. Και ακούγοντάς σας σκέφτομαι ότι ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος, Άγιος της Εκκλησίας μας, παρόλα αυτά και μεγάλος δάσκαλος του γένους, σκοτεινά χρόνια, είναι τέλη του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα, και μια πορεία που ξεκινάει από την Πάρο, περνάει στο Άγιον Όρος, στη συνέχεια στην Κέρκυρα, στο Μεσολόγγι, στη Θεσσαλονίκη και καταλήγει στη Χίο. Για να καταλήξει τώρα, πάλι με άλλον τρόπο, στην Πάρο, το αγαπημένο του νησί. Γιατί από τη Θεσσαλονίκη, από ό,τι γνωρίζω, είχε πάρει το καράβι για να γυρίσει στην Πάρο που τόσο αγαπούσε και λάτρευε. Όμως κατέληξε στη Χίο, όπου και εκεί άφησε εποχή και έφυγε και σε βαθύ γύρας. Σχολάρχης ο ίδιος, αφού διδάχτηκε τα γράμματα από σπουδαίους δασκάλους του γένους της εποχής εκείνης, τον Ιερόθεο Δενδρινό, έτσι, στη Σμύρνη, την ξέχασα τη Σμύρνη γιατί πέρασε και από τη Σμύρνη, τον ιατροφιλόσοφο Χριστόδουλο, τον Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη και τον Ευγένιο Βούλγαρη, τον Νικηφόρο Θεοτόκη στην Κέρκυρα, και από εκεί και πέρα ξεκινάει, ανοίγει τα δικά του φτερά για να διδάξει στο Μεσολόγγι, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθωνιάδα Σχολή, στη Χίο. Έτσι, περιληπτικά. Η Μητρόπολη σας σκέφτεται να διοργανώσει κάποιες άλλες εκδηλώσεις, συνέδριο ή κάτι άλλο σχετικά με τον Όσιο Αθανάσιο τον Πάριο στο μέλλον? Κοιτάξτε, άμεσα δεν έχουμε κάποια τέτοια προοπτική. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε και σε λίγο δύσκολους καιρούς, που αυτά τα συνέδρια δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνονται πολύ εύκολα τώρα και πολύ συχνά. Άμεσα λοιπόν δεν σκεφτόμαστε κάτι, και εν εξελίξει βρίσκεται ένα συνέδριο που διοργανώνουμε το Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεός στην Πάρο, για τη συμπλήρωση 50 ετών από την αποκατάσταση του Ιερού Προσκυνήματος στην παλαιά του μορφή, με την σημαντική συμβολή του αημνηστού καθηγητού Αναστασίου Ορλάνδου. Θα πραγματοποιηθεί 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της εορτής της Υψός Τιμίου Σταυρού, που πανηγυρίζει ως δεύτερο προσκύνημα η Παναγία και το Πελιανή, γιατί συνδέεται η ανέγερση από το τάμα της Αγίας Ελένης που ναυάγησαν, που το πλοίο μάλλον προσάρξε στην Πάρο πηγαίνοντας για Ιεροσόλυμα προς ανέβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και ως εκ τούτου, για το 2015 έχουμε προγραμματίσει από πέρυσι την εκδήλωση. Ναι, όσον αφορά τα συνέδρια. Ερώτηση μου βέβαια δεν ήταν μόνο αποκλειστικά σε συνέδρια, γιατί μπορεί να γίνει κάποια έκδοση, να γίνει κάτι ιδιαίτερο ένας άλλος ναός, κάτι. Ωραία, εντάξει. Όχι, δεν έχουμε κάτι άμεσο. Απλώς θα επιθυμούσαμε, αλλά και αυτό καθίσταται πάρα πολύ δυσχερές πλέον, θα επιθυμούσαμε να ολοκληρώσουμε τα άπαντα του Αγίου Αθανασίου του Παρίου. Έκδοση, επομένως, εκδόσεις. Έκδοση. Αυτό είναι μια επιθυμία έντονη. Θέλουμε να το ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Ήταν μια, στο παρελθόν, όταν έγινε μια δαπανηρή έκδοση, πραγματικά πρέπει να το ομολογήσουμε, χωρίς, το τονίζουμε αυτό, χωρίς ιδιαίτερο, όχι χωρίς κανένα, όχι ιδιαίτερο, λάθος το είπα, χωρίς κανένα κέρδος οικονομικό. Ήταν καθαρή προσφορά, και να σας πω και κάτι, επειδή με ρωτήσατε πριν. Δεν, και τα βιβλία στο εκθετήριο του Κατομήνου δεν αγοράζω. Αυτά είναι πολύ εξειδικευμένα, θα έλεγα, ως βιβλία, τόσο πολύ σημαντικά και τόσο σπουδαία, γιατί ξέρετε, συνήθως ο κόσμος κάτι επιθυμεί να αγοράσει πιο ελαφρό, πιο έτσι άμεσα πνευματικό ψυχοφελές, και όχι αυτά τα βιβλία που έχουν μια βαρύτητα θεολογική. Ούτως ή άλλως έχει πέσει και η πώληση του βιβλίου, σεβασμιότητα, γιατί ακριβώς όλοι απευθύνονται αυτό, λοιπόν, στο διαδίκτυο. Αυτό λοιπόν τα περισσότερα, όπως δεν με ρωτήσετε, τα στέλνουμε ως ευλογία και τα προσφέρουμε στους τόμους. Καταλάβατε. Ολοκληρώνοντας αυτή την παρουσίαση, τι θέλετε να μας πείτε για τον Όσιο Αθανάσιο τον Πάριο? Θα ήθελα να διαβάσω μια-δυο φράσεις του Αγίου, και νομίζω είναι πολύ σημαντικές και για σήμερα. Τονίσε κάποιο σημείο ο Αθανάσιος και λέγει ότι η παιδεία που καλλιεργεί μόνο το νου δεν εξυπηρετεί
τον βασικό προορισμό του ανθρώπου. Είναι χρήσιμη μόνο για θέμα, μόνο για τα βιωτικά θέματα. Είναι για τις πολιτείες. Όμως είναι ένα από τα, όπως ονομάζουμε, οργανικά αγαθά. Είναι λόγω χάρη προς τα χρήματα, ως ομορφιά, τα αξιώματα και τα παρόμοια. Μόνο που η παιδεία έχει πάνω από αυτά την πρώτη θέση. Γιατί εκείνα είναι υλικά. Η παιδεία όμως είναι λογικό αγαθό, είναι ο πιο εξαίρετος καρπός της ψυχής. Γιατί από την παιδεία, όπως μαρτυρεί η πείρα, βγαίνει και το καλό και το κακό. Έτσι, εάν η μάθηση υπηρείται το καλό, είναι αγαθή. Εάν υπηρείται το κακό, είναι κακή και ψυχρή. Νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τις μέρες μας αυτό το μήνυμα του Αγίου Αθανασίου που στέλνει. Ξέρετε πολύ καλά, γιατί ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια με πολύ καλό και υποδειγματικό τρόπο δημοσιογραφικά με αυτά τα θέματα, τα πολύ σημαντικά. Το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη ως έθνος να προσδιορίσουμε και να προσανατολίσουμε σωστά την παιδεία μας. Και νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη συμβολή του Αγίου Αθανασίου του Παρίου σε αυτόν τον τομέα. Και πρέπει επιτέλους και οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας να κοιτάζουν και λίγο, να διαβάζουν και λίγο αυτές τις μεγάλες νοφές εκκλησίες μας. Γιατί πολλές φορές υπάρχει μια απόλυτα αρνητική διάθεση και δεν στρεφόμαστε καθόλου σε αυτές τις προσωπικότητες, αλλά να ζητούμε παιδαγωγικά πρότυπα και άλλα είτε σε ξένους είτε σε προελεύσεις, πολλές φορές προελεύσεις αθεϊστικής μερικά πράγματα. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα για την πραγματική παιδεία που μας δίνει ο Αγίος Θανάσης ο Πάριος. Μακάρι αμήν γέννητο να βοηθήσει στην ανόρθωση της παιδείας και του γένους των αμήν. Ελλήνων. Αμήν. Και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε, για αυτή την συμβολή σας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εδώ να σας ευλογεί πάντοτε. Ευχαριστούμε πολύ. Κοντά μας στο μέρος, στο δεύτερο αυτό μέρος, για το αφιέρωμα για τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ήταν ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας, κύριος Καλίνικος, ο οποίος ολοκλήρωσε την παρουσίασή του με κάποια λόγια και κάποιες ρίσεις του Αγίου Αθανασίου για την παιδεία. Και πάνω σε αυτό έχει ασχοληθεί βέβαια ένας άλλος που έχει ασχοληθεί με τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο, και είναι αρκετοί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από ό,τι ανακαλύπτω, είναι ο πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου μας κάνει αναφορά για ορισμένες από τις θέσεις του Αγίου Αθανασίου για την παιδεία. Μας λέει λοιπόν ότι ήταν όντως μέγας διδάσκαλος του γένους. Κατανάλωσε τη ζωή του στο έργο της σχολικής διδασκαλίας, όπου διακρίθηκε για την ευρύτητα του πνεύματός του. Στο έργο του Αντιφώνηση γράφει «Δεν μπορούμε να αρνηθόμεν ότι είναι φυσικός ο πόθος της μαθήσεως και αξιωματική φωνή είναι εκείνη του Αριστοτέλους, η λέγουσα ότι πάντες οι άνθρωποι του ιδένε ωρέγονται». Σε ένα άλλο έργο του Οσίου Αθανασίου του Παϊρίου, τη ρητορική πραγματεία, στηρίζεται κυρίως σε αρχαίους ρήτορες, Ερμογένη, Δημοσθένη και άλλους, αναλύει τα είδη του ρητορικού λόγου και εκτιμά ότι η γνώση των κανόνων της ρητορικής είναι απαραίτητη για τον κήρυκα του Ευαγγελίου. Εκφράζει στον πρόλογο τον ενθουσιασμό του γιατί βρήκε στη ρητορική του Ερμογένους, για την οποία λέγει ότι είναι πολύτιμότερη και από το χρυσούν δέρας του Ιάσονος, εκείνο το γάρ χρυσού ποιήσει, ως ο λόγος, διαχημία σε δίδασκε και τούτο τους χρυσού τιμωμένους και κρήτονας λόγους ιονή διαχημίας της ευμεθόδου γυμνασίας ως άριστε υποτίθησιν γίνεσθε, διαβάζουμε. Αγαλιασάμενοσουν επί τούτης ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά την βίβλον μεταγραψάμενος ήχον εγκολπίου παντός τιμαλφέστερων περιφέρων. Βλέπουμε λοιπόν ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος ότι είναι άριστος χειριστής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, όπως φαίνεται
από τα διασωθέντα επιγράμματα και τις ακολουθίες που συνέθεσε, εξόπλιζε τους μαθητές του στους τόπους όπου δίδαξε με τέτοια αρχαιομάθεια που θα την ζήλευαν σήμερα καθηγητές των φιλοσοφικών σχολών, αφού ούτε οι ίδιοι ούτε πολύ περισσότερο οι μαθητές τους μπορούν να χρησιμοποιούν αρχαΐζουσα γλώσσα όπως εκείνος. Εντυπωσιασμένος από την ευρημάθεια του διδασκάλου του και ο μαθητής του στοιχείο, ο Άγιος Νικηφόρος, ο Χίος, ο συνασκητής του που τάφηκαν μαζί και που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του την 1η Μαΐου και που εκείνος είναι που έγραψε και την επιτύμβη, όπως είδαμε στην αρχή της εκπομπής, πλάκα στον τάφο του Αγίου. Η εκτίμηση ότι ενδιαφερόταν για το σύνολο της σοφίας, την θύραθεν και την θεία, που τις δίδασκε στους μαθητές του με βάση τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και τους πατέρες της Εκκλησίας, αποδίδει καλώς το παιδευτικό έργο του Παρίου, με τη συμπλήρωση ότι ήθελε και επιδίωκε η παιδεία και η μάθηση να είναι συνδεδεμένα με την ευσέβεια και τον φόβο του Θεού, για να έχει καρπούς αγαθούς. Η έξω σοφία, η κοσμική, δεν είναι αυτοαγαθόν από την καλή ή κακή χρήση της, εξαρτάται ο θετικός ή αρνητικός χαρακτήρας της, όπως γράφει πάλι στο έργο του Αντιφώνηση, οι έχοντες αυτήν, οι έχοντες την έξω σοφίαν, πολύ ωφέλησαν την Εκκλησίαν. Και πάλι, άλλοι αυτήν μεταχειριζόμενοι εκ του εναντίου, πολλήν βλάβην και ταραχήν επροξένησαν εις την Εκκλησίαν του Χριστού. Ώστε η έξω σοφία δεν είναι από την ειδική της φύση ούτε κακή ούτε καλή, αλλά από την μεταχείριση των οχόντων αυτήν γίνεται καλή ή κακή. Στον Δε Αδαμάντιο Κοραή το Χιώτη γράφει, όπως απέδωσε το κείμενο της επιστολής ο πατήρ Νικόλαος Αρκάς, τον οποίον προανέφερε ο Μητροπολίτης Παροναξίας, «Πρέπει να ξέρεις και να παραδέχεις, αγαπητέ μου, πως εμείς κάθε σοφία και γνώση που είναι συνδυασμένη με την ευσέβεια τη θεωρούμε μέγα απόκτημα και από όλα τα αγαθά το κάλλιστο και υπέρτερο. Και γιατί όχι? Είναι πράγμα που και αυτοί οι θείοι και ξέρετοι άγιοι πατέρες πάρα πολύ καλλιέργησαν σε όλη τη ζωή τους, και εκείνοι εδιάλεξαν ό,τι καλόν έβρικαν και στους άλλους το μετέδωκαν για να έρχεται η ωφέλεια κοινή. Δίχως όμως την ευσέβεια, όχι μόνο δεν την θαυμάζουμε τη σοφία, αλλά τη θεωρούμε μισητή και απόβλητη. Σοφία πραγματική είναι η τήρηση των εντολών του Χριστού και η κάθαρση της ψυχής από τα αισχρά πάθη. Σοφία είναι η όσο το δυνατόν προσκόλληση στο Θεό, η απόκτηση της δικής του σοφίας που είναι και τροφή της ψυχής και η οποία εικονίζει την μέλουσα ευδαιμονία, χορηγεί δε και την προσωρινή εδώ. Για τούτο και ο Χριστός που ήλθε στον κόσμο να μας ανοίξει το δρόμο προς εκείνη την κατάσταση, τη μακαρία, δεν έκαμε αυτό διδάσκοντάς μας γεωμετρία ή αστρονομία ή αποκαλύπτοντάς μας τις φύσεως απόκριφες δυνάμεις. Στις θέσεις του αυτές, χωρίς αμφιβολία, ο Άγιος Αθανάσιος είχε ως βάση τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και όλη την προηγουμένη πατερική παράδοση, γι' αυτό και είναι τελείως άδικες οι κρίσεις συγχρόνων λογίων, σύμφωνα με τις οποίες ανήκει στην παράταξη των υπερσυντηρητικών καλογύρων και λαϊκών, των μεταπείσματος και φανατισμού εμενόντων στην διατήρηση της κακώς υπ' αυτών εννοουμένης παραδόσεως, καταπολεμούντων δε πάσαν πρόοδων και εξέλιξη, και ότι δήθεν, κατά τον Άγιο Αθανάσιο, απόβλητος από τη λογική του Χριστού πίμνην θεωρείται πάσαν αγινώσκων πλην των θείων γραφών και των πατέρων βιβλία προερχόμενα εκ της Ευρώπης. Όσιος Αθανάσιος δεν απαγόρευε τη χρήση άλλων βιβλίων, τα οποία και ο ίδιος χρησιμοποιούσε και στους μαθητές τα δίδασκε, όπως έκαναν και οι πατέρες. Πίστευε ορθώς ότι η θύραθεν σοφία δεν οδηγεί στην τελειότητα και στην αγιότητα, στην απόκτηση των αγαθών της Βασιλείας του Θεού, και ότι η χρησιμότητά της περιορίζεται εδώ στη γη.
είναι πάντως χρήσιμη ακόμη και στη θεολογία, η οποία όπως γράφει στην επιτομή «Ή και υπερφυσικές χρήτε αρχές», δηλαδή «Τες εκ της Θείας Γραφής μαρτυρίες, ου μέντι ανεπιδεείς εστί και της εκ των έξωθεν λόγων βοηθείας, πολλαχού δε και φυσικό χρήτε λόγο, εν τε αποδείξεσι και σαφηνίες χρήζουσι θεωρήμασι». Το πώς αντιλαμβανόταν όσους Αθανάσιος ο Πάριος το διδασκαλικό λειτουργήμα, συνδεδεμένο δηλαδή μόνο με την προσφορά και όχι την απολαβή χρημάτων και αξιωμάτων, φαίνεται και από τη ζωή του. Κατά την τελευταία παραμονή του στη Θεσσαλονίκη, τον καλεί το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη να αναλάβει την διεύθυνση της Πατριαρχικής Σχολής εκεί. Του δίδει και οικονομικά κίνητρα και υπόσχεση μητροπολιτικής έδρας και απαντά «Τας μεν αρχιερατείας τιμώ και προσκυνώ, αλλά εγώ δεν είμαι άξιος. Αν εκαταλάμβανα ότι έκαμνα περισσότερον καρπών στην βασιλεύουσα πόλη, ήθελε έλθει αυτόκλητος. Επειδή όμως, ως το χάζομαι, αυτού είναι κάποια εμπόδια, διετούτο άφετέ με παρακαλώ, εδώ εις τα πέριξ να ωφελώ όσο δύναμαι τους αδελφούς μου και το γένος μου». Αυτά μας γράφει για την, ο πρωτοπρεσβύτερος και καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης πατήρ Θεόδωρος Ζήσης για τις απόψεις του Αγίου Αθανασίου του Παρίου για την παιδεία. Ακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλα αφιερώματα» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και σήμερα το αφιερωμά μας είναι στον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Υπάρχει λοιπόν, όπως είδαμε από την εξέλιξη της εκπομπής μέχρι τώρα,
εντυπωσιακή και ελπιδοφόρα αλλαγή του πνευματικού κλίματος, η οποία επανασυνδέει το γένος με τις παραδόσεις και τον πολιτισμό και καθιστά επίκαιρη τη διδασκαλία του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, που ταυτίζεται με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Και ο πατήρ Θεοδωρός Ζήσης, μας το έργο του για τον Άγιο Αθανάσιο, μας αναφέρει μερικές από τις βασικές πτυχές της διδασκαλίας του, επιμένοντας ιδιαίτερα στις απόψεις του για την πολυπαθή και ταλαιπωρούμενη σήμερα παιδεία, όπως είδαμε ήδη. Προβάλλει και τους πατέρες και τη λειτουργική ζωή ο Άγιος Αθανάσιος μέσα από το έργο του. Όπως και λυπεί κολυβάδες, έτσι και ο Άγιος Αθανάσιος, ο Πάριος αγωνίζεται να διδάξει την ορθόδοξη πίστη και ζωή, συγγράφοντας σχετικά έργα, όπως το περίφημο δογματικό του έργο «Επιτομή», είτε συλλογή των θείων της πίστεως δογμάτων, μεταξύ πολλών άλλων σχετικών, πάντοτε με βάση τους πατέρες της Εκκλησίας και αναπτύσσοντας πλήθος λειτουργικών θεμάτων για τον Μέγα Αγιασμό, για τις Άγιες εικόνες, για τα αναθήματα και αφιερώματα, τα σκεύη, τα άμφια, τα μνημόσυνα, τη γονικλησία της Πεντηκοστής, τον αναβαπτισμό των Λατίνων και των Βρεφών που έλαβαν βάπτισμα ανάγκης και πολλά άλλα. Σημαντική είναι επίσης και η γεωλογική του προσφορά με τη σύνταξη βίων και ακολουθιών πολλών Αγίων, όπως είδαμε. Όλα αυτά ταιριάζουν απολύτως σήμερα που ζούμε αυτήν την νεοπατερική, όπως λέγεται, αναγέννηση, που χαρακτηρίζεται συν της άλλης από το πλήθος των πατερικών και λειτουργικών εκδόσεων, μας λέγει ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, ο οποίος κάνει και μια άλλη αναφορά στο έργο του Αγίου Αθανασίου του Παρίου όσον αφορά τον αντιπαπισμό και τον αντιδυτικισμό. Έχουμε πει ότι η Ορθόδοξη Ανατολή κατά τους σκληρούς χρόνους της δουλείας αντιμετώπιζε εκτός από το κίνδυνο του εξισλαμισμού και τον κίνδυνο του εκλατινισμού που απειλούσαν να αφανίσουν το γένος των Ελλήνων. Την προκλητική αυτή επίθεση των δυτικών μισιοναρίων την αντιμετώπισε την περίοδο αυτή με επιτυχία το φιλοκαλικό πατερικό κίνημα των ονομασθέντων Κολυβάδων, επιφανές μέλος του οποίου ήταν και ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος. Τις υποτιμητικές και συκοφαντικές για τους Αγίους της Ορθοδοξίας διαδόσεις της δυτικής προπαγάνδας αντιμετώπισαν οι Κολυβάδες, προβάλλοντας τον Άγιο Βίο τους και τα σοφά του συγγράμματα, ιδιαίτερα εκείνων τους οποίους είχαν βάλει στο στόχαστρό τους οι δυτικοί, γιατί ήσαν αποτελεσματικοί και επικίνδυνοι αντιπαλοί τους, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Άγιος Μάρκος Εφέσου ο Ευγενικός. Γνωρίζουμε πολύ καλά τους αγώνες και τους κόπους των Αγίων Μακαρίου Νοταρά και Νικοδήμου Αγιορείτου για την έκδοση των έργων του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, τον οποίον λυσοδός συκοφαντούσε και πολεμούσε η λατινική προπαγάνδα. Τον ίδιο δρόμο ακολούθησε και ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, συνεκδίδοντας σε ένα βιβλίο τον βίο του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά που γράφτηκε από τον Άγιο Φιλόθεο Κόκκινο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, και τον Αντίπαπα, όπως ονόμασε τον Άγιο Μάρκο Ευγενικό, για τους υπερθαύμαστους αγώνες και τα ηρωικά του παλέσματα εναντίον του Πάπα, τα οποία εκθέτει με βάση πλήθος ιστορικών πηγών και στοιχείων. Δύο μικρά αποσπάσματα, ένα για τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και ένα για τον Άγιο Μάρκο Εφέσου τον Ευγενικό, αρκούν για να δείξουν το αγωνιστικό του φρόνημα. Στο πρώτο ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος γράφει: «Ιδού λοιπόν χριστιανοί, πόσον ωφέλιμος είναι ο βίος του θείου του του Γρηγορίου, επειδή γαρ το Άγιον του Λείψανον, όπου είναι μία ορατή βεβαίωσης, εις ένα μόνο μέρος της γης και εις μία εκκλησία μέσα βρίσκεται κλεισμένο και τας ιάσεις όπου επιτελεί όλοι δεν τας βλέπουσι, ουδέ όλοι τας μανθάνουσι, διετούτο τώρα από τον θαυμάσιο βίο του θέλετε μάθει και βεβαιωθεί όλα αυτά όπου είπαμε έως τώρα, πρώτον δηλαδή πως είναι Άγιος της Εκκλησίας και οι μιαρότατοι παπιστέοι βρίζουν και βλασφημούν άδικα το Άγιον του Υψίστου.
Δεύτερον, πως δεν είναι απλός Άγιος, αλλά ένας από τους μεγίστους ιεράρχας και φωστήρας της Οικουμένης. Τρίτον, ότι και εκ της τούτου αγιότητος αναδείκνυται της Ανατολικής Εκκλησίας η αλήθεια και εκ του αντίον το ψεύδος της Δυτικής, ότι εκ του καρπού το δέντρον γινώσκεται. Τέταρτον, ότι δείχνοντας εκ τούτου την αλήθεια και αγιότητα των δογμάτων της Ανατολικής Εκκλησίας, εύκολα μπορείς να συμπεράνεις εκ τούτων και την ευκληρία όπου έχει προσγονιμότητα αγίων τέκνων ειδικών της. Και όχι μόνο λογικός να συμπεράνεις, αλλά και πραγματικός, απαριθμώντας, εάν δύνασε, τους υπεραριθμών πληθυνωμένους Αγίους μετά το σχίσμα. Και ούτω Θεού δίδοντος να σελπίσεις τα νικητήρια, αποφράτοντας με την πραγματική αλήθεια τα μυαρά και απείλωτα στόματα. Και για τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, που έχει γράψει στο έργο του που το ονομάζει Αντίπαπα, εννοεί τον Άγιο Μάρκο Ευγενικό όπως είδαμε, λέει ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος: «Τούτον λοιπόν εγώ, χριστιανή Ορθόδοξη, ανάμεσα εις πολλούς άλλους, είναι υπό καλύτερα και υπερ πολλούς άλλους Θεού τους Αγίους, εις όλα τα Ορθόδοξα των πιστών συστήματα, των Αγιώτατων Μάρκων της Εφέσου, παρησιάζω σήμερον. Μάρκων εκείνων λέγω, τον οποίον η Ανατολή ανέτειλε, αλυδήσεις έφρυξε. Μάρκων εκείνων το καύχημα της Ασίας και μάστιγα της Ευρώπης. Μάρκων εκείνων τον φωστήρα της Ανατολικής Εκκλησίας και κεραυνών της Δυτικής Αγεροχίας. Μάρκων εκείνων το στόμα των θεολόγων, την δόξα των Ορθοδόξων, των υπερθαύμαστων αθλητήν, των μόνο αίτητων και αδαμάντινων άνθρωπο». Ακολουθώντας τέτοιους Αγίους, ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος εμαστίγωσε και αυτό στην Ευρώπη δικαίως, την Ευρώπη της Αθείας και του αντικλησιαστικού πνεύματος, την ανατρεπτική και αναρχική Ευρώπη, στην παρεξηγημένη αντιφώνησή του, η οποία ως υπότιτλο έχει τα εξής: «Προς των παράλογων ζήλων των από της Ευρώπης ερχομένων φιλοσόφων δεικνύσα ότι μάταιος και ανόητος είναι ο ταλαντισμός όπου κάνουσι του γένους μας και διδάσκουσα ποια είναι η όντως και αληθινή φιλοσοφία. Τούτης προσετέθη και παρένεσης ωφελημωτάτη προς τους αδεώς πέποντας τους ιούς των εις την Ευρώπην χάριν πραγματείας». Και μόνο από το τίτλο συμπεραίνει κανείς, μας λέγει ο πατήρ Θόδωρος Ζήσης, ότι προσπαθεί να στηρίξει την αξιοπρέπεια του γένους και την εμπιστοσύνη των Ελλήνων στις αξίες του πολιτισμού των απέναντι στους γρεκύλους, τους πρόθυμους να υποκληθούν στους ξένους και να τα παραδώσουν όλα σε αυτούς. Ως προς την σύσταση να μην στέλνουν αδεώς οι γονείς τα παιδιά τους στην Ευρώπη για σπουδές, γιατί εκεί εμφολεύουν πολύ κίνδυνοι, αυτό είναι κατεξοχήν επίκαιρο σήμερα και θα το επικροτούσαν χιλιάδες γονείς που στέλνουν εξ ανάγκης τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε ξένα πανεπιστήμια και που τα βλέπουν τις περισσότερες φορές να χάνονται για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, όχι μόνο σωματικά, γιατί παραμένουν συνήθως έξω εκεί που σπουδάζουν, αλλά και πνευματικά, γιατί αφομοιώνονται οι περισσότεροι από το περιβάλλον. Και καταλήγει σαν επίλογο, σαν συμπέρασμα, ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης για τον Όσιο Αθανάσιο το Πάριο και το έργο του, ότι η επίσημη ένταξη του Αγίου Αθανασίου στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας ανασύρει τον λίχνον από τον μόδιον όπου τον κρύβαμε τόσα χρόνια, πικραμένη από τις άδικες κρίσεις και επιφυλάξεις μερικών λογίων, οι οποίοι είτε παρασύρθηκαν από σκόπιμες συκοφαντίες εναντίον του, είτε από άγνοια της πατερικής παραδόσεως δεν κατενόησαν την διδασκαλία του. Είναι πλέον καιρός να τον θέσουμε επί την λιχνίαν για να φωταγωγήσει πάση της εν τη οικία. Η αφιέρωση τόσων εισηγήσεων από το συνέδριο που έχει κάνει την εισηγήση του επίσης ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης δείχνει τη σπουδαιότητα του προσώπου και του έργου του.
ας αποτελέσει αυτό μία αρχή, ώστε στη συνέχεια το ιερό προσκύνημα της Εκατονταπηγενής, είναι το συνέδριο για το οποίο σας είπαμε, που έγινε το 1998, να φροντίσει για την έκδοση των απάντων του, η επιθυμία του Μητροπολίτου Παροναξίας, όπως μας είπε, αφού προηγουμένως, λέγει ο πατήρ Θόδωρος Ζήσης, γίνει σχετική εργασία για τα μέχρι τώρα ανέκδοτα έργα του, ως και για τη σύνταξη μιας συνθετικής συγκροτημένης μονογραφίας για το πρόσωπο και το έργο του, όπου με αντικειμενικότητα και εκκλησιαστική ευαισθησία θα ιστορηθούν και θα εκτιμηθούν τα κατά αυτόν. Ο πατήρ Νικόλαος Σαρκάς έκανε πολύ καλή αρχή και πρέπει να την συνεχίσουμε, καταλήγει και ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, συμφωνώντας με τον Μητροπολίτη Παροναξίας κύριο Καλίνικο. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Μεγάλα Αφιερώματα, σήμερα αφιερωμένα στον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Χρονικά δεν απέχει πολύ από την εποχή μας ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, αλλά και θεολογικά είναι επίκαιρος και χρήσιμος, μας λέγει ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, γιατί πολλά από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε εξακολουθούν να απασχολούν την Εκκλησία και τη θεολογία, και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητος.
Ο αθεϊστικός ουμανισμός δεν περιορίζεται πλέον σε ομάδες διανοωμένων, αλλά έχει γίνει καθολική πράξη ζωής. Η Γαλλική Επανάσταση έχει προσλάβει παγκόσμιες διαστάσεις και το λαϊκό άθροισκο κράτος έχει γίνει το κυριαρχικό μοντέλο διακυβερνήσεως των λαών. Παπισμός και προτεσταντισμός ευθύνονται για αυτές τις εξελίξεις και αντί να κάνουν αυτοκριτική και να μετανοήσουν επιστρέφοντας στον αποστολικό και πατερικό δρόμο της Ορθοδοξίας, επειδή στις δικές τους γεωγραφικές περιοχές δεν βρίσκουν πλέον ζωτικό χώρο, αφού η Δύση έχει αποχριστιανιστεί, ασκούν πιέσεις προς την Ανατολή να τους μιμηθεί ή ασκούν ακόμη και προσιλητισμό ώστε να μην υπάρχει μέτρο συγκρίσεως και απορρίψεως. Συμπληρώθηκαν το 2013 200 χρόνια από την ουσιακή κοίμηση του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, 24 Ιουνίου του 1813, και 24 Ιουνίου είναι η ημέρα που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του. Και όπως είδαμε, εκοιμήθη στα γεωβάδιστα χώματα της Χίου. Εύλογο λοιπόν προβάλλει το καθήκον, λέγει ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, είτε στη γενέτειρά του την Πάρο, είτε στην Χίο, που τον εδέχθη και εν ζωή και μετά θάνατο, να τιμήσουν πρεπόντως αυτήν την επέτειο με κατάλληλες γιορτές και εκδηλώσεις. Και όπως ήδη είδαμε, η Πάρος το κάνει αυτό και με το συνέδριο που έγινε το 1998 και με τον Περικαλή Ναό που έχει αναγερθεί στη γενέτειρα του Αγίου στην Πάρο, στο κόστο της Πάρου, που κάθε χρόνο στις 24 του μηνός Ιουνίου τον τιμά και εορτάζει. Σήμερα λοιπόν μιλήσαμε για τον Όσιο Αθανάσιο τον Πάριο, είδαμε τη βιωτή και το έργο του, τα έργα του. Είχαμε μετακείμενα μαζί μας έναν από τους πλέον επαείοντες να μιλήσουν για τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο, τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Χρήστο Αραμπατζή, που μας μίλησε για τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο στην ιστορική και θεολογική έρευνα. Λείψανά του υπάρχουν και στην Πάρο και στην Χίο. Συνέδριο για τον Άγιο Αθανάσιο έγινε στην Πάρο το 1998 και υπάρχει ο τόμος με όλες τις εισηγήσεις, από όπου πήραμε και κείμενα επίσης του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, του πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδόρου Ζήση, και είδαμε τις απόψεις του Αγίου για την παιδεία, για την Δυτική Εκκλησία και για την προβολή των πατέρων και της λειτουργικής ζωής σήμερα. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον Μητροπολίτη Παροναξίας, κύριο Καλίνικο, που τον είχαμε σήμερα κοντά μας και που μας μίλησε για τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο και την τιμή που του γίνεται στην Πάρο σήμερα και για τα μελλοντικά του όνειρα, που είναι να εκδοθούν κάποια στιγμή τα άπαντα του Αγίου. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλα αφιερώματα» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε!